Γεια χαρά Παχνιδόδουλη, είμαι ο Jim και ακόμα ένα βίντεο για την E3, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για την press conference της EA. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τα θετικά και τα αρνητικά της EA και τα ανερχόμενα παιχνίδια που θα μας δώσει η εταιρεία αυτή. Αρχίζει λοιπόν η EA με ένα trailer του καινούριου Mass Effect, το οποίο ονομάζεται Mass Effect Andromeda και θα κυκλοφορήσει το 2016. Το trailer δεν έδειξε και πάρα πολλά, ήταν λίγο απογοητευτικό θα έλεγα την αλήθεια. Γιατί πέρυσι είχαν δείξει κάποια concept arts του Mass Effect του καινούριου που θα έβγαινε, οπότε περιμέναμε περισσότερα στοιχεία και περισσότερα πράγματα για το καινούριο Mass Effect. Προσωπικά δεν είμαι fan της σειράς, αλλά σέβομαι την πορεία που έχει κάνει το Mass Effect και γενικά όλο το concept. Απλά δεν είμαι και μεγάλος fan του sci-fi και γενικά του πραγματικού κόσμου. Πάντως, από ό,τι είδα το trailer απογοήτευσε αρκετούς fans του Mass Effect και αναμένονται και περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι αυτό. Μετέπειτα το 2015, όπως είπα και πριν, κυκλοφορεί το 2016. Έπειτα η EA συνεχίζει με μια πάρα πολύ καλή ανακοίνωση και μια από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις θα έλεγα για την EA. Μιλάω για το καινούριο Need for Speed, το οποίο από ό,τι μας είπαν είναι ένα tribute ή ένα αφιέρωμα στα 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, του Need for Speed και ουσιαστικά θα έχει όλα τα Need for Speed μέσα σε ένα και μαντέψτε το καινούριο όνομα του Need for Speed. Ναι, το καινούριο όνομα του Need for Speed ονομάζεται Need for Speed. Αυτό είναι το καινούριο παιχνίδι. Need for Speed, έτσι θα λέγεται το παιχνίδι. Δείξανε λοιπόν ένα καταπληκτικό trailer, το οποίο με έκανε να ερωτευτώ το παιχνίδι με την πρώτη ματιά. Μπορώ να πω ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Είμαι αρκετά μεγάλος φαν της σειράς Need for Speed. Είμαι απογοητευμένος φαν από τα τωρινά Need for Speed που βγάλανε. Γενικά μου αρέσανε πάρα πολύ τα παλιά Need for Speed, Need for Speed 1, Need for Speed 2, Most Wanted, μέχρι το Carbon, διότι είχε τα καλύτερα στοιχεία που μπορούσε να δώσει ένα driving simulator παιχνίδι. Τώρα το έχουν κάνει πολύ Grand Prix, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει το στυλ των καινούριων Need for Speed. Ευτυχώς όμως η EA άκουσε τους φαν της και όπως και εγώ όλοι θέλανε να ξαναζήσουν τις παλιές τους εμπειρίες στην καινούρια τους κονσόλα. Μιλάω για τα παλαιότερα Need for Speed όπως είπα και πριν. Και μας υπόσχεται η EA σε αυτό το Need for Speed ένα ελεηνά περίπλοκο customization που μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα έτσι όπως έπρεπε να υπάρχει σε ένα driving simulator παιχνίδι και ειδικά στο Need for Speed. Μπορείτε μέχρι αηδίας να φτιάξετε το αμάξι. Γενικά όλο το Need for Speed το καινούριο με βρίσκει πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Η μηχανή που χρησιμοποιεί η EA είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ λεπτομερής και δεν ξέρω με συνεπήρε το gameplay που δείξανε από το Need for Speed. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ πιο βελτιωμένα, τα animation, ο ήχος, γενικά ο έλεγχος του αυτοκινήτου. Λίγο η κάμερα με μπερδεύει όταν κάνει τις στροφές, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αλλάξουμε στις επιλογές. Γενικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για το καινούριο Need for Speed και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2015, συγκεκριμένα 10 Νοεμβρίου του 2015 από ό,τι μας ανακοίνωσε η EA. Και επιτέλους έχουμε καινούριο Need for Speed, το Need for Speed που αξίζουν οι fans του Need for Speed. Έπειτα συνεχίζουμε με ένα expansion του Star Wars, το οποίο ονομάζεται Old Republic ή γενικά τέλος πάντων είναι ένα expansion για το Star Wars. Δεν έχω ιδέα από Star Wars, με πήρε λίγο αδιάφορο αυτή η ανακοίνωση. Τέλος πάντων, θα κυκλοφορήσει ένα expansion για το Star Wars το Νοέμβριο του 2015. Συνεχίζουμε με την ανακοίνωση ενός indie παιχνιδιού, το Unravel, το οποίο είναι φτιαγμένο από μια πολύ μικρή ομάδα από την Νορβηγία, αν θυμάμαι καλά. Θυμίζει λίγο Little Big Planet, μας έδειξαν ένα gameplay του Unravel και γενικά την ιδέα του δημιουργού. Βγήκε ο δημιουργός δηλαδή στην σκηνή της EA και μας είπε το πως σκέφτηκε να φτιάξει αυτό το παιχνίδι και γενικά φάνηκε λίγο περίεργος, creepy και λίγο τρελαμένος, δεν ξέρω, μου φάνηκε περίεργος ο τύπος που έφτιαξε αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι φαίνεται ωραίο, όμορφο,
Είναι puzzle, adventure, action, γενικά έχει αρκετά περίεργα element και μου αρέσει πάρα πολύ το animation που έχει το παιχνίδι. Είστε ένα μικρό λούτρινο πραγματάκι που, όπως είπα και πριν, θυμίζει λίγο το Little Big Planet το concept και απλά προσπαθείτε να επιβιώσετε στη φύση, κάτι τέτοιο κατάλαβα. Φαίνεται ωραίο, δεν ξέρω, εμένα δεν με πείθει πάρα πολύ, αν δεν δω κάτι παραπάνω. Δεν είπανε περισσότερες περαιτέρω πληροφορίες, δεν ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει, οπότε περιμένουμε να πούνε περισσότερα στα τέλη του 2015 ή στα μέσα του 2015 ή στις αρχές του 2016. Επόμενο παιχνίδι είναι το Plan V Zombies Garden Warfare 2. Για μένα ήταν αδιάφορο, δεν μου αρέσει γενικά το Plan V Zombies concept. Παρ' όλα αυτά ανακοινώσαν ότι το κάνανε μόνο και μόνο για τους fans επειδή είχαν πολύ θετικό feedback και ενθαρρύνθηκαν από τους fans επειδή είχε πολύ θετικό feedback, όπως είπα και πριν, είχαν τα προηγούμενα παιχνίδια Plant vs Zombies, δείξαν ένα gameplay, για μένα είναι διάφορο αυτό το παιχνίδι. Όποιος ενδιαφέρεται βγαίνει την άνοιξη του 2016. Συνεχίζουμε με NHL 2016, για μας είναι διάφορο. Με μερικοί παίζουν χόκι, εμείς δεν παίζουμε χόκι, άρα θα βγει το 2015. Συνεχίζουμε με την ανακοίνωση του καινούριου NBA Live 2016. Δεν ξέρω γιατί η EA ακόμα προσπαθεί να ανταγωνιστεί τα καταπληκτικά και γαμάτα παιχνίδια που φτιάχνει 2K. Μιλάω για το NBA 2K franchise, το οποίο εννοείται ότι είναι μακράν καλύτερο από το NBA Live, όπως δείχνουν και όλοι οι fans, όπως δείχνουν και όλοι οι άνθρωποι που παίρνουν, που αγοράζουν το 2K και όπως εγώ συμφωνώ με αυτούς. Τέλος πάντων, η EA ακόμα προσπαθεί να φτιάξει ένα σωστό basketball παιχνίδι. Ανακοίνωσε, εννοείται, εντάξει, ότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ, είχαμε με την καινούργια τεχνολογία τώρα των καινούργιων κονσολών, έχουμε καλύτερα animation, έχουμε περισσότερες εκφράσεις προσώπων στους basketballistes, γενικά όλα αυτά που λένε ότι καλά κάνανε προσπάθεια για να αγοράσετε το παιχνίδι. Κλέψανε και το face scanning από το 2K που έκανε πέρυσι. Και αυτά με το NBA Live. Θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2015, 29 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Συνεχίζουμε με την ανακοίνωση κάποιων update για τα mobile παιχνίδια που έχει η EA και για ένα καινούριο mobile παιχνίδι που είναι το Star Wars Galaxy of Heroes. Για μένα πάλι αυτό είναι διάφορο, διότι δεν, προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει να παίζω παιχνίδια στο κινητό. Πάντως κάνανε αυτή την ανακοίνωση, όπως ενδιαφέρεται. Το επόμενο παιχνίδι είναι ο βαρόνος, θα έλεγα, της EA και ο λόγος που χαρακτηρίζεται η EA για τα παιχνίδια της και επίσης είναι η αιτία που ο μισός κόσμος διαχωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. Εννοείται μιλάω για την ανακοίνωση του FIFA 16, όπου αυτή τη χρονιά, δεν ξέρω για τις προηγούμενες, πάντως αυτή τη χρονιά για ακόμα μια φορά επικεντρώνεται περισσότερο στο σύστημα της ομάδας, επικεντρώνονται λίγο στο AI των αμυντικών αυτή τη φορά. Έχουμε πιο σκληρή άμυνα, έχουμε λίγο πιο ομαδική επίθεση. Γενικότερα η EA φέτος επικεντρώθηκε στην διαδραστικότητα του παιχνιδιού με τον παίκτη. Θα βοηθήσει δηλαδή περισσότερο τους πιο νουμπάδες της παρέας ή τους πιο αρχάριους, για να το πούμε πιο κομψά, των παιχνιδιών FIFA να προσαρμοστούν καλύτερα σε αυτό το FIFA και γενικά να τους βοηθήσει να πάνε σε ένα ανώτατο level ώστε να παίζουν στο professional ή στο god mode, ξέρω εγώ. Δείξανε, εννοείται, κάποια καινούργια animation, τα γραφικά είναι λίγο πιο βελτιωμένα. Για ένα περίεργο λόγο δεν δείξανε τους θερματοφύλακες και δεν φτιάξανε. Γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι το FIFA και οι θερματοφύλακες έχουν μια πολύ κακή σχέση μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι παίζει, δεν ξέρω γιατί μισεί τόσο πολύ το FIFA τους θερματοφύλακες, αλλά όλοι ξέρετε και όλοι βλέπουμε ότι στο FIFA 15 ήταν λίγο περίεργο το AI των θερματοφυλάκων και γενικά ήταν πολύ αστείες στιγμές αυτά που ζήσαμε με τους θερματοφύλακες. Και μετά η ανακοίνωση που κάνανε, εννοείται την είχαμε ψηλιαστεί και είχαμε ακούσει κάποιες ανακοινώσεις πριν την EA. Ένα πολύ πρωτοποριακό και καινούριο feature που θα μπει στο καινούριο FIFA και γενικά αφορά όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα των παιχνιδιών είναι η ένταξη των γυναικείων ομάδων σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και συγκεκριμένα αυτή την πρωτοπορία την κάνει το FIFA 16, όπως είπα και πριν. Αυτό για μένα θα έχει πάρα πολύ γέλιο και πάρα πολύ φάση, πιστεύω. Όλοι μας, πιστεύω, θα κάνουμε πολλές μακακίες στο γήπεδο με τις γυναίκες. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό το παιχνίδι, πιστεύω. Αλλά ακόμα είμαι σκεπτικός
για αυτή την πρωτοπορία. Αν δεν το δω, εννοείται με τα μάτια μου το πώς δουλεύει και να δω κάποια διαφορά στο gameplay. Γιατί άμα είναι απλά ένας άντρας με κοτσίδα και βυζιά και κόλλο να προχωράει, να μην έχει καμία διαφορά δηλαδή με το αντρικό ποδόσφαιρο, τότε εντάξει, δεν έχει κάποιο νόημα. Φαίνεται πολύ υποσχόμενο. FIFA 16, παιδιά, για το 2015, γύρω στο Σεπτέμβριο, όπως κυκλοφορούν συνήθως τα FIFA. Μετέπειτα έχουμε την ανακοίνωση του καινούριου Mirror's Edge, το δεύτερο Mirror's Edge το οποίο θα βγει, λέγεται Mirror's Edge Catalyst. Μια πάρα πολύ καλή και ισχυρή ανακοίνωση θα έλεγα από την EA, διότι το Mirror's Edge το 1 κουβαλάει μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη θετικότητα, μπορώ να πω, των fans. Ήταν δηλαδή αρκετά καλό το Mirror's Edge. Δεν έχω παίξει προσωπικά Mirror's Edge, αλλά με έψησε να ασχοληθώ λίγο με το franchise γενικότερα, το καινούριο Mirror's Edge που ανακοινώθηκε. Δείξανε ένα gameplay και λίγο την ιστορία της πρωταγωνίστριας. Αυτό το Mirror's Edge δηλαδή θα επικεντρωθεί περισσότερο στο γιατί αυτή η Ιαπωνέζα κάνει parkour και χτυπάει ανθρώπους χωρίς κάποιο λόγο. Τώρα θα έχουμε έναν λόγο και γενικά θα είναι πιο ατμοσφαιρικό το καινούριο Mirror's Edge. Εννοείται τα γραφικά είναι πάλι συνάπειρο, είναι όπως είπα και πριν η Frostbite Engine που χρησιμοποιεί η EA για τα παιχνίδια της, είναι τρομακτικά λεπτομέρειες, παιδιά, δεν ξέρω. Σας είπα και πριν, με συνεπήρε πολύ τα gameplay που έδειξε η EA. Καινούρια animation, καινούρια parkour style, πάρα πολύ όμορφο design στην πρωταγωνίστρια και γενικά στους ανθρώπινους χαρακτήρες που δεν βλέπουμε σε πάρα πολλά παιχνίδια να επικεντρώνονται σε πολύ λεπτομέρεια. Και αυτά πάνω κάτω με το Mirror's Edge. Θα κυκλοφορήσει 23 Φεβρουαρίου 2016. Μετά έχουμε ακόμα μια αδιάφορη ανακοίνωση. Μιλάω για το Madden NFL 16, το οποίο για μας είναι αδιάφορο και για όλους πιστεύω είναι αδιάφορο. Δεν ξέρω ποιος παίζει football games. Στην Αμερική είναι πιο δημοφιλές αυτό το άθλημα. Κλείνοντας λοιπόν, η EA δείχνει το άσο στο μανίκι που κρύβει για το 2015 και 2016. Μιλάω για το Star Wars Battlefront. Ξαναβλέπουμε λοιπόν Star Wars Battlefront στην E3. Δείξανε ένα gameplay στην Sony που επικεντρώνονταν λίγο περισσότερο στην ιστορία. Τώρα όμως έχουμε ένα στεγνό multiplayer gameplay από την EA που ήταν κάψιμο στο PlayStation 4, αυτό ήταν καλό. Και γενικά ήταν πολύ intense, πολύ αγχωτικό και πολύ δραματικό το όλο gameplay και γενικά ήταν πάρα πολλά πράγματα μαζί στο gameplay. Πιστεύω οι fans του Star Wars για ακόμα μια φορά nerd orgasm το όλο gameplay και εμένα μου άρεσε αρκετά. Για ακόμα μια φορά όμως θα πω ότι θυμίζει για μένα πολύ Battlefield. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Πάντως φαίνεται πάρα πολλά υποσχόμενο το καινούριο Star Wars και το καλό είναι ότι κυκλοφορήσει το 2015. Αυτά λοιπόν και από την EA. Μικρή press conference θα έλεγα. Δεν είχαν πάρα πολλές συνταρακτικές ανακοινώσεις. Ήταν αρκετά χαλαρή αυτή τη χρονιά η EA. Αυτά που μου άρεσαν, όπως είπα και πριν, ήταν το Mirror's Edge και το Need for Speed. Εντάξει, το FIFA που όλους μας αρέσει εννοείται. Για ακόμα μια φορά χορτάσαμε gameplay. Πάλι προτίμησαν να μην δείξουν trailers CGI για τα παιχνίδια και να δείξουν στεγνό gameplay, που αυτό χαροποιεί πάρα πολύ εμάς και εμένα προσωπικά. Τα αρνητικά της υπόθεσης ήταν ότι δεν είχαμε πάρα πολύ τρανταχτές ανακοινώσεις και πιστεύω ήταν και λίγο κακό που ήταν λίγο χαλαρή η EA. Δεν είχαμε, ας πούμε, Battlefield, που για μένα είναι πάρα πολύ καλό που δεν ανακοινώσαν το Battlefield, αλλά ακόμα ένα πολύ δυνατό franchise για την EA ήταν, πιστεύω, το Battlefield και είναι το Battlefield. Λείπανε γενικά κάποια καινούργια franchise που μπορούσε να μας δείξει η EA, κάποια concept arts project, γενικά κάποια καινούργια παιχνίδια για να μας παρακινήσει να επιλέξουμε αυτή τη χρονιά και την επόμενη χρονιά την εταιρεία αυτή. Εντάξει, τώρα κάποια παιχνίδια για μένα που περάσαν αδιάφορα είναι προσωπικά για εμένα ή γενικά για την Ελλάδα, όπως είπα και με το football και με το hockey, που για μας είναι αδιάφορα, αυτό δεν φταίει η EA. Πάντως το conclusion όλης της press conference ήταν αρκετά θετικό από εμένα. Εδώ θα κλείσω το βίντεο εφόσον δεν έχω κάτι άλλο να πω για την press conference της EA. Ήμουν ο Jim από Παιχνιδόδημους. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην δείτε, πατάτε ένα like. Κάντε και ένα subscribe στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερα βίντεο. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, διότι μας βοηθάει αρκετά να μεγαλώσουμε το κανάλι και να μας δείξετε τη θετική σας άποψη. Και επιπλέον, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και ένα comment από κάτω για να μου πείτε τη γνώμη σας
για τα παιχνίδια που περιμένετε εσείς, το πώς είδατε και εσείς την EA, την Friends Conference της EA, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και γενικά την όλη E3, τα παιχνίδια που περιμένετε και γράψτε την άποψή σας από κάτω από τα comments. Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.